αναπτύξει ο Τάκης Παναγιωτόπουλος. Είναι πληροφορικός και διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου επίκονους.gr και βέβαια ιδρυτικό μέλος των φίλων Επικούρης Φιλοσοφίας Κήπος των Αθηνών. Μια και αναφέρθηκε ο ιστότοπος επίκουρος.gr, υπάρχουν και για τα προηγούμενα συμπόσια που έχουν γίνει πάρα πολλές πληροφορίες και υπάρχει αρκετό υλικό για την επικούρια φιλοσοφία, υπάρχουν βιβλία, άρθρα, μελέτες, έρευνες και πρότυπα κείμενα. Αξίζει να τον επισκεφτείτε. Και τα βίντεο τα περσινά και ελπίζουμε τα φετινά. Εγώ θα σας μιλήσω για τον καθηγητή Χαράλαμπο Θεοδωρίδη, το πρώτο επικούριο στη σύγχρονη Ελλάδα. Μετά από αυτά που ακούσαμε, τα πάρα πολύ χρήσιμα, τα οποία αποτελούν έρευνα του καθηγητή του Ηλία του Τεμπέλη και πραγματικά είναι ανακοινώσεις για μας, για το δικό μας το χώρο, ξαφνικά βρισκόμαστε μετά από κάποιες δεκαετίες μπροστά στο φαινόμενο Χαράλαμπος Θεοδωρίδης. Θα σας μιλήσω λοιπόν λίγο για το βίο του. Για όσους δεν ξέρετε τον καθηγητή Χαράλαμπο Θεοδωρίδη, έχει γράψει το μνημείο βιβλίο «Επίκουρος, η αληθινή όψη του αρχαίου κόσμου», αξεπέραστο σε αξία έως και τις μέρες μας, η οποία είναι η κορύφωση προσφοράς του σε όλους εμάς τους υπερπινούς φίλους της επικούριας φιλοσοφίας. Αξίζει λίγο να αναφερθούμε για το βίο του, για να δούμε πώς οδηγήθηκε αυτός ο άνθρωπος να γράψει αυτό το σπουδαίο βιβλίο. Και προφανώς θα καταλάβουμε ότι ήταν μια ιδιοφυΐα. Τα βιογραφικά του στοιχεία στηρίζονται στο κείμενο του Γεωργίου Δημητράκου, μαθητή και φίλου του Θεοδωρίδη, με τίτλο «Χαράλαμπος Θεοδωρίδης, ο φιλόσοφος, ο δάσκαλος, ο αγωνιστής». Ο Χαράλαμπος Θεοδωρίδης γεννήθηκε το 1883 στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, στα βάθη δηλαδή της Μικράς Ασίας, και εκεί τελείωσε το δημοτικό σχολείο. Εγγράφτηκε στη Μεγάλη του Γιώνου Σχολή όταν η οικογένειά του μετήχησε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί έκανε τις γυμνασιακές του σπουδές μέσα σε ένα σκοτεινό κλίμα με φωτεινές εξαιρέσεις ολίγων σεβαστών διδασκάλων που έδιναν πραγματικές απαντήσεις στα ερωτήματά του, όπως ο ίδιος συχνά ανέφερε. Εκεί ήρθε σε επαφή με την ελληνική γραμματεία, κυρίως με την ποίηση αλλά και τη γαλλική λογοτεχνία. Με την αποφύτισή του το 1900 σε ηλικία 17 ετών, ρίχνεται στη βιοπάλη, φροντίζοντας όμως παράλληλα να φοιτήσει στο κολέγιο των Λαζαριστών, τελειοποιώντας τα γαλλικά του. Επιπλέον ήρθε σε καλύτερη επαφή με την ιστορία και φιλοσοφία που τον προσέλκυσαν από τότε και τον σηματοδότησαν στην υπόλοιπη ζωή του. Σε ηλικία 18 χρονών διορίζεται σχολάρχης στο ελληνικό σχολείο της παρεξήνιας πόλης Ορτού, τα αρχαία Κωτίωρα, και παραμένει εκεί μέχρι το 1907. Εκεί διαβάζει πολλά βιβλία λογοτεχνίας, ποίησης, φιλοσοφίας και ψυχανάλυσης. Ένα χρόνο μετά εγγράφεται στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφυτά το 1913 και επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη, όπου διορίζεται καθηγητής στο Ελληνογαλλικό Λύκειο, στο Ζωγράφιο και στη Σχολή Γλωσσών και Εμπορίου. Η θέλησή του για να συνεχίσει τις σπουδές του σε ακόμα ανώτερο επίπεδο τον οδήγησε 2 χρόνια μετά στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας της Γερμανίας, ένα από τα παλαιότερα της Ευρώπης, όπου είχαν φοιτήσει ο Γκέτε, ο Νίτσε και ο Βάγνερ, για 2 χρόνια και άλλα 2 χρόνια στο φημισμένο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Εκεί στο τέλος του 18 ανακηρύχθηκε διδάκτορ φιλοσοφίας, ολοκληρώνοντας την ηλικία των 35 ετών τις σπουδές που πάντοτε επιθυμούσε. Ένα χρόνο μετά επιστρέφει στην πόλη σε μια ατμόσφαιρα διαμορφωμένη από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τα γεγονότα της Οκταβριανής Επανάστασης και τη διάχυση της μεγάλης ιδέας. Ο Θεοδωρίδης όμως προτιμά να εγκατασταθεί στην Αθήνα. Διορίζεται το 1920 καθηγητής στη Βαρβάτικη Ιωπρότυπο Σχολή και γίνεται μέλος του εκπαιδευτικού ομίλου με τον Τριανταφυλλίδη, τον Δελμούζο και τον Κλινό. Ο όμιλος είχε στόχο την σπουδαία σημασία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της χώρας. Στη συνέχεια βιώνει τα χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής. Το 1925, έτος ίδρυσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατέλαβε την έδρα της ιστορίας της φιλοσοφίας. Ως καθηγητής ήταν πολύ αγαπητός και τα αμφιθέατρα γέμιζαν στα μαθήματά του. Η επιτυχία του ήταν βασισμένη στην πολυμάθειά του, αλλά και στην προσωπική του σοφία και το χαρακτήρα του. Η πρόσβασή του στα ελληνικά, λατινικά, γαλλικά, γερμανικά πρωτότυπα συνέβαλε τα μέγιστα.
Είχε διαμορφώσει ένα χλαφυρό στυλ λόγου, προφορικού και γραπτού. Ήταν υπέρμαχος της Δημοτικής. Το 1933 συνέγραψε το βιβλίο «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία», το οποίο βρήκε θερμή αποδοχή πανελληνίως. Ήταν το πρώτο υπολογίσιμο δείγμα επιστημονικού έργου γραμμένου στη Δημοτική, όπως γράφει ο ίδιος ο Θεοδωρίδης. Η προσήλωσή του στις ανθρωπιστικές αξίες του διαφωτισμού, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ισότητας και ισονομίας, συμπληρωμένες με την ηλιστική θεώρηση των πραγμάτων και τη σοσιαλιστική κοσμοθεωρία, τον έφεραν απέναντι στις κρατούσες δυνάμεις της εποχής του. Το 1935 δέχεται μια προσωρινή απόλυση από την έδρα του Πανεπιστημίου. Αργότερα στον πόλεμο εμψυχώνει τους φοιτητές του που ήταν στο μέτωπο. Στην κατοχή οργανώνει το συσίδιο του Πανεπιστημίου και βρίσκεται πάντα δίπλα στους φοιτητές. Ο Θοδωρίδης, εν μέσω της κατοχής το 1942, μετέφρασε από τα γερμανικά το έργο των Έντουαρντ Ζέλερ και Νέστλε Βίλχεμ, σύνοψη της ιστορίας της ελληνικής φιλοσοφίας. Το έργο εκδόθηκε από το Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης και αποτέλεσε για πολλά χρόνια τον μοναδικό οδηγό στην ελληνική γλώσσα για την αργία φιλοσοφία. Εκτός πανεπιστημιακής του δράσης, ο Θοδωρίδης πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση ως μέλος του ΕΑΜ με το ψευδώνυμο Επίκουρος. Τα μαθήματά του στα αμφιθέατρα πολλές φορές μετατρέπονταν σε πατριωτικές εκδηλώσεις. Την 25 Μαρτίου του 1943, κάπου 3.000 φοιτητές, μαθητές και άλλοι νέοι της Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν κάτω από το σπίτι του στα πλαίσια τιμής της Εθνικής Επετείου Ανεξαρτησίας μας. Ο Θεοδωρίδης εμφανίστηκε στο μπαλκόνι του, κρατώντας μια τεράστια ελληνική σημαία, αυτή η φωτογραφία που βλέπετε στην οθόνη, την οποία έριξε στο συγκεντρωμένο πλήθος ύστερα από απέτησή του. Μετά τραγούδησαν όλοι μαζί τον Εθνικό Ύμνο και ο καθηγητής μίλησε στο πλήθος για λίγα λεπτά υπό τα βλέμματα της Γκεστάπο, που κατόπιν χτύπησε. Ήταν η αρχή που οδήγησε στην κορύφωση του αγώνα για την ελευθερία στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Για τη δράση του αυτή και για τις σοσιαλιστικές του ιδέες, θα τιμωρηθεί αργότερα το 1946 με την οριστική του απόλυση από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τον εμφύλιο, ξαναδούλεψε την εισαγωγή στη φιλοσοφία. Παράλληλα, συνέγραψε το μεγάλο του έργο με τίτλο «Επίκουρος, η αληθινή όψη του αρχαίου κόσμου». Πρώτα εξέδωσα τον Επίκουρο το 1954 και ακολούθησε το 1955 η δεύτερη έκδοση της εισαγωγής στη φιλοσοφία. Ο Θεοδωρίδης ήταν έρθιμος υποστηριχτής αλλά και ερευνητής του Επίκουρου. Τον είχε διαβάσει από το πρωτότυπο, όπως και τους άλλους φιλοσόφους, αρχαίους και σύγχρονους. Ο ίδιος αναφέρει στο έργο του «Εισαγωγή στη φιλοσοφία» ότι τη φιλοσοφία πρέπει να τη μελετήσουμε στα έργα των φιλοσόφων και στο πρωτότυπο, αν είναι δυνατό. Μια σελίδα κείμενο αξίζει περισσότερο από ολόκληρες πραγματείες. Είχε ήδη εκφραστεί γραπτά για τον Επίκουρο στην εισαγωγή στη φιλοσοφία και το 1941 είχε δημοσιεύσει ένα πολυσέλιδο επικούριο άρθρο με τίτλο «Η φιλοσοφική διάθεση στην επιγραφή των Ινόαμδων» στο περιοδικό Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, στο τέφος αφιέρωση στη μνήμη του καθηγητή αρχαιολογίας Χρήστου Τσούντα. Σε μια εποχή που το μόνο τυπωμένο βιβλίο για τον Επίκουρο στην ελληνική ήταν μεταφρασμένο, το βιβλίο του Γερμανού Χάινριχ Σμιθ με τίτλο «Η φιλοσοφία της τιμής στον Επίκουρο» το 1926, ο φιλόσοφος ήταν σαφώς περισσότερο παρεξηγημένος από ό,τι σήμερα, όπως ακούσαμε μάλλον και στην προηγούμενη παρουσίαση. Ο Θεοδωρίδης, μελετώντας για πολλά χρόνια μια μεγάλη έκταση και ποιοτική βιβλιογραφία αποτελούμενη από κείμενα, στην αρχαία ελληνική, στη λατινική, στην αγγλική, στη γερμανική, ιταλική και γαλλική γλώσσα, συνέγραψε το έργο «Επίκουρος, η αληθινή όψη του αρχαίου κόσμου», η οποία κυκλοφόρησε το 1954 από τις εκδόσεις του Κήπου. Το έργο θεωρείται σταθμός στην ελληνική και όχι μόνο πραγματικότητα για την επικούρια φιλοσοφία. Εκτείνεται σε 6 βιβλία, κατά τα επικούρια πρότυπα. Στα 2 πρώτα αναπτύσσει την κοινωνική και πολιτική κατάσταση έως τον Επίκουρο, στην προσπάθεια να εξηγήσει τις συνθήκες που γέννησαν τη φιλοσοφική του σκέψη, στηριζόμενο στον ιστορικό υλισμό. Στο 3ο βιβλίο ξεδιπλώνει την ιστορία της επικούριας σχολής, έχοντας περιμαζέψει πλήθος κόρπιων πηγών. Στο 4ο αναλύει τη φιλοσοφία του Επίκουρου με μοναδικό τρόπο που πραγματικά συναρπάζει τον αναγνώστη. Εξετάζει την αταραξία, την ειδονή, το λάθε βιώσας, τη φιλία και άλλα ηθικά θέματα. Στο 5ο βιβλίο εξετάζει το κανονικό και τη φυσιολογία του Επίκουρου σε συνδυασμό με την ηθική. Εξετάζει το ίδιο περίφημα τα άτομα με το κενό και τη δικαιοσύνη, τα μετέωρα και τη λύτρωση από το φόβο κλπ. Στο 6ο και τελευταίο, το οποίο το ονομάζει ο θρίαμβος του λογικού, αναπτύσσει και αναλύει τις επικούριες θέσεις για την απελευθέρωση του ανθρώπου μέσα από την ορθή αντίληψη περί των θεών, του θανάτου και της ελεύθερης βούλησης.
Το όλο έργο διακρίνεται για την γλωσσική και εκφραστική τελειότητα. Ο Χαράλαμπος Θεοδωρίδης με το έργο αυτό έγινε ο πρώτος σύγχρονος Έλληνας που ασχολήθηκε συστηματικά με τον φιλόσοφο Επίκουρο και άνοιξε το δρόμο προς την επανανακάλυψη της επικούριας φιλοσοφίας στην εποχή μας στην Ελλάδα και όχι μόνο. Ο Θεοδωρίδης αγωνίστηκε στην εποχή του παράλληλα με εξαίρετους συναδέλφους στις δύο Ευρώπες και στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποκαταστήσει την αληθινή σημασία και να φέρει στο φως τον ασύγκριτο ανθρωπισμό του κήπου, όπως ο ίδιος δήλωνε από το βήμα του καθιερωμένου Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Συνεδρίου του 1955, που διοργανώθηκε εκείνη τη χρονιά στην Αθήνα για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού μετά από επίμονες ενέργειες του καθηγητή. Δεκαετίες μετά, το έργο του παραμένει η πληρέστερη παρουσίαση και ανάλυση της επικούριας φιλοσοφίας από Έλληνα ερευνητή. Συνάμα με αυτό, ο Θεοδωρίδης προχωρά και σε κάτι άλλο. Αντιπαραθέτει κοινές καταστάσεις στις δύο εποχές, αυτή του Επίκουρου και αυτή της δικής μας. Ζωντανεύει με τον τρόπο αυτό το γραπτό του και μας οθεί σε παραγωγή φρέσκιας φιλοσοφικής σκέψης έξω από τα συμβατικά ιδεολογήματα που μας περιτριγίζουν σήμερα, βασισμένους πάντοτε στην ορθολογική επικούρια διανόηση. Ο καθηγητής σχεδόν τρία χρόνια μετά τον Επίκουρο, το βράδυ της 17ης προς την 18η Νοεμβρίου του 1954, πέθανε σε ηλικία 74 ετών, αφήνοντας εμάς τους φίλους επικούριας φιλοσοφίας μια πραγματικά μεγάλη κληρονομιά. Η ιδεολογική ματιά του Θεοδωρίδη ίσως να είναι ή να μην είναι σύμφωνη με τη δική μας τις ημέρες μας. Όμως το πάθος του για την αληθινή ζωή, την ελευθερία, τη γνώση και τη διάδοσή της, η αγάπη του για την πατρίδα και η αγωνία του για ένα καλύτερο μέλλον και εν τέλει ο ανθρωπισμός του είναι άξια θαυμασμού. Όλα αυτά πάτησαν στα στέρεα βήματα του μεγάλου δασκάλου Επίκουρου. Θα κλείσω την εισήγηση με ένα μικρό απόσπασμα του Λυκιανού, το αγαπημένο του Θεοδωρίδη. Με αυτό τελειώνει την εργασία του για την επιγραφή των Ενώαγων, με αυτό αρχίζει το βιβλίο του Επίκουρος. Αυτά έκρινα σωστό να γράψω για να πάρω εκδίκηση στο όνομα του Επίκουρου, εκείνου του ιερού και θεσπέσιου ανθρώπου, του μόνου που με όπλο την αλήθεια ξεχώρισε τα καλά και τα μετέδωσε στον κόσμο και ελευθέρωσε το πνεύμα όσων μαθήτευσαν κοντά του, Λουκιανός Αλέξανδρος ή Ψευδομάτης. Τιμή και μνήμη στον καθηγητή Χαράλαμπο Θεοδωρίδη.